Χαίρετε αγαπητοί μου Χριστό αδελφοί και αγαπητοί τηλεθεατέ. Και σήμερα η εκπομπή μας με τίτλο «Η Φωνή του Πατροκοσμά» βρίσκεται για άλλη μια φορά κοντά σας. Κοντά σας για να σας κρατήσουμε συντροφιά με θέματα όπως πάντα επίκαιρα, με θέματα όπως πάντα κατά των αιρέσεων, με θέματα κοινωνικά, με θέματα εκκλησιολογικά, με θέματα κοινωνικά και κάθε είδους θέμα και πρόβλημα το οποίο απασχολεί όλους εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Είναι όπως έχουμε πει, αγαπητοί μου τηλεθεατέ, η εκπομπή μας, η ώρα αυτή, όπως λέμε στους τίτλους, η ώρα της πραγματικής αλήθειας. Μιας πραγματικής όντως αλήθειας που μερικές φορές ενοχλεί πολλούς και κάποιες άλλες φορές τσακίζει κόκαλα. Δεν είναι μια αλήθεια καλυμμένη και καλυμμένη ή μια αλήθεια που θέλουν κάποιοι να περάσουν προς τα έξω, προς τον κόσμο, προς το λαό του Θεού, τον ευλογημένο λαό του Θεού. Είναι η ώρα λοιπόν της πραγματικής αλήθειας για μια φωνή για την Ορθοδοξία μας και για την γλυκυτάτη πατρίδα μας. Πριν έρθουμε στο σημερινό μας σοβαρό θέμα, θα ήθελα εκ της θέσεως αυτής, από την ταπεινή μας αυτή εκπομπή, να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους στενούς φίλους και συνεργάτες του Ορθοδόξου Ιεραποστολικού και Φιλανθρωπικού μας Συλλόγου Νέων Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, τα μέλη του Συλλόγου μας, τους φίλους, τους γνωστούς και τους συνεργάτες και όλους εκείνους όπου συνέβαλαν στην πραγματοποίηση και την μεγάλη επιτυχία της ετήσιας κοπής πίτας του Συλλόγου μας που έγινε την περασμένη Κυριακή, 25 Ιανουαρίου, στο ξενοδοχείο Όσκαρ. Ήταν όντως μια ανεπανάληπτη βραδιά. Η εκδήλωσή μας είχε πολύ μεγάλη και τεράστια επιτυχία, όπως ήδη θα έχετε πληροφορηθεί οι περισσότεροι από εσάς, όπως ήδη έχετε δει όλοι εσείς και έχετε νιώσει όλοι εσείς οι οποίοι βρίσκεστε εκείνη την υπέροχη βραδιά στην εκδήλωσή μας. Και να ευχαριστήσω πρωτίστως τον αξιόλογο και αγαπητό και εκλεκτό διευθυντή της τηλετόρα, τον κύριο Γρηγόρη Μιχαλόπουλο, ο οποίος μας τίμησε με την παρουσία του και βέβαια όπως πάντα μας τιμάει και μας βοηθάει όποτε χρειαστούμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ βάθους ψυχής και στον κύριο Μιχαλόπουλο και εις όλους εσάς επισήμους και μη και εις τον ευλογημένο λαό του Θεού που συνέβαλε σε αυτήν την επιτυχία. Θα δούμε αμέσως ένα βίντεο από αποσπάσματα, λίγο απόσπασμα, μερικά αποσπάσματα από την υπέροχη και μεγάλη αυτή επιτυχία που είχαμε την προηγούμενη Κυριακή στο ξενοδοχείο Όσκαρ και αμέσως πάλι θα συνεχίσουμε με το θέμα μας. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Διοικητέ, καλησπέρα στον κύριο Μιχαλόπουλο, το Διευθυντή του Τηλετόρα. Κύριε Αξιωματική των Ενόπλων Δυνάμεων, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας εκδήλωση, στην κοπή της πίτας του Συλλόγου μας, του Χριστιανικού Ορθόδοξου Ιεραποστολικού και Φιλανθρωπικού Συνδέσμου Νέων Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που πλέον έχει καθιερωθεί και κάθε χρόνο αποτελεί ένα σπουδαίο πνευματικό και κοινωνικό γεγονός προς το Σύλλογο. Βέβαια, όλα αυτά έγιναν και γίνονται κάτω από την προσωπική και πνευματική καθοδήγηση του πατέρα Μάξιμου. Η
αγνωμία και η παρουσία του πατέρα Μάξιμου αποτελεί όχι μόνο ένα λαμπρό παράδειγμα χριστιανικού βίου και ένα πνευματικό ηγέτη, σύμβολο συνέπειας και αγωνιστικότητας, που αψηφά αποδεδειγμένα κάθε εμπόδιο για να εφαρμόσει ορθόδοξα τον Λόγο του Θεού. Τον οσιολογιότατο μοναχό πατέρα Μάξιμο, του Ορθόδοξου Ιεραποστολικού και Φιλανθρωπικού Συνδέσμου Νέων, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ! Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, εκπρόσωποι, κύριε εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, αξιότιμοι και σεβαστέ και αγαπητέ κύριε Μιχαλόπουλε, ένα θερμό χειροκρότημα για τον αγαπητό κύριο Μιχαλόπουλο, τον διευθυντή της τηλετόρας, της ελεύθερης ώρας, των νέων ανθρώπων, που σήμερα μας θυμάμαι την παρουσία του και βέβαια έχει και την ονομαστική του εορτή. Του ευχόμεθα χρόνια πολλά και ευλογημένα και πάντα πολλές και μεγάλες επιτυχίες. Και βέβαια ένα πολύ μεγάλο και θερμό ευχαριστώ για όλα όσα έχει κάνει, για την ταπεινότητά μου, για τη συμπαράστασή του, για την εκπομπή που εδώ και 2 χρόνια μου παραχωρεί με μεγάλη χαρά στον τηλεοπτικό σταθμό, τον έγκριτο τηλεοπτικό σταθμό της Τηλετόρα, και άλλες πολλές βοήθειες και συμπαραστάσεις. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά και για άλλη μια χρονιά ο Ορθόδοξος Ιεραποστολικός και Φιλανθρωπικός μας Σύλλογος Νέων Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός πραγματοποιεί και πάλι άλλη μια εκδήλωση για την κοπή της πίτας. Πιστεύω με τη βοήθεια του Θεού ότι το λιθαράκι αυτό έχει τεθεί εδώ και πάρα πολύ χρόνο και όλο και αυξάνεται, όλο και μεγαλώνει, όλο και φουντώνει, και γι' αυτό άλλωστε ενοχλούμε πολλούς. Ενοχλούμε πολλούς οι οποίοι έχουν ξεπουλήσει την πίστη μας, ενοχλούμε πολλούς οι οποίοι έχουν ξεπουλήσει την πατρίδα μας, ενοχλούν πολλούς που έχουν ξεπουλήσει τα ιερά και τα όσια και τα ήθη και τα έθιμα και τις παραδόσεις μας. Ο Πανάγαθος και Πολυέλεος Θεός, η Γλυκυτάτη Παναγία μας και ο προστάτης του Συλλόγου μας, ο Διαπρίσιος Κήρυξ της Ορθοδοξίας και Μέγας Ονομορφωτής του Γένους μας, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, αυτός ο Μέγας ήταν Απόστολος, να είναι πάντοτε μαζί σας, να σας στηρίζουν στα δύσκολα αυτά χρόνια, να σας χαρίζουν πολλούς πνευματικούς καρπούς και υγεία, χαρά και ευτυχία. Ένα θερμό ευχαριστώ και χειροκρότημα σε όλους σας. Και καλή διασκέδαση. Oh,
η πειρά. Η αγάπη πιστεύει στη ζωή και στο θάνατο. Η αγάπη πιστεύει στο θαύμα. Μπορώ να πιστεύω στη ζωή και στο θάνατο. Μπορώ να πιστεύω στο θαύμα. Γιατί η αγάπη είναι η ζωή και ο θάνατος. Γιατί η αγάπη είναι το θαύμα. Η αγάπη προσεύχεται και ενεργεί. Η αγάπη αγρυπνεί. Μπορώ να προσεύχομαι και να ενεργώ. Μπορώ να αγρυπνώ. Γιατί η αγάπη είναι προσευχή και πράξη. Γιατί η αγάπη είναι μυστική αγρυπνία. Η αγάπη κρατάει όλα τα χαμόγελα και όλα τα δάκρυα. Μπορώ να χαμογελώ και να κλαίω όλα τα... Αξιώνες χειρός αλήθος μακαρίζειν σε την Θεοτόκον την άιν μακαρίστο και ευχαριστήσουμε θερμότατα το μεγάλο αηδόνι μας, την καλλικέλαδη φωνή που τιμάει την Ορθοδοξία μας και την Εκκλησία μας και την Ελλάδα μας, τον μεγάλο όντος με όλη τη σημασία της λέξεως, κύριο Θεόδωρο Βασιλικό. Για άλλη μια φορά ένα θερμό χειροκρότημα και πολλές πολλές ευχαριστίες. Πατέρα Μάξιμο, πεφυλημένων, αγωνιστήν, συναγωνιστήν, φίλων, του εύχομαι ο Θεός να δίνει υγεία, ακροημέρευση, φώτιση, δύναμη να συνεχίσει το θεάρεστο έργο. Δεν θα κάνω κατάκριση της καλοσύνης σας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πατέρα Μάξιμο, τον Σύλλογο, τον Ιεραποστολικό Σύνδεσμο Αγίου Κοσμάτου εις Απόστολου, για το τεράστιο πραγματικά έργο πνευματικό και κοινωνικό και εθνικό που επιτελεί, και να απευθύνω από την πλευρά μου ένα μήνυμα έκκληση. Σε μια περίοδο που βαλόμεθα και ως εκκλησία και ως έθνος, ένα ελάχιστο χρέος που έχουμε απέναντι στον εαυτό μας και στα παιδιά μας είναι να σφυριλατήσουμε την ενότητα ανάμεσα στους χριστιανούς, ανάμεσα στις χριστιανικές δυνάμεις. Αγαπημένοι μου προσκεκλημένοι, μέσα στο 2000 στο κατόφλι, που πολλά λέγονται και δημοσιεύονται, μέσα σε αυτό το πολυσυζητούμενο έτος, να δοξάζουμε τον Θεό, διότι επώνυμοι και ανώνυμοι ρασοφόροι
δεν προσκύνησαν, ούτε αδειλίασαν, αλλά αγωνίζονται με εσάς το λαό. Χειροκροτήματα όλοι. Φωνή λαού, οργή Θεού. Τραμάξουν τον πατέρα μου, λαθιότητα τον πατέρα, λαθό δημοσιογράφους και αξιωματικούς. Δεν μπορούσαν να με δικάσουν. Όταν είναι ακέραιο ηθικά, πάτε να ξέρετε στο είπα στο γραφείο. Όταν είσαι ακέραιο ηθικά και στα οικονομικά. Άξιος πες από τη Μάξιμος. Άξιος ο πατήρ Δεκτάριος. Άξιος ο πατήρ Καλύβας. Και όποιος αγωνείται και αυτός αποφάσεις και σε τέτοια αστυνομικά δελτία εμείς απαντάμε δεν πειθαρχούμε. Οι καλόγεροι μάθανε να βάζουν φουρλότο. Σαν το Σαμουήλ το κούκι. Εάν μπορέσουν, ας μας κάνουν καλά. Όπως είπα, ας μας αποκεφαλίσουν, εδώ είμαστε. Ας μας αποκεφαλίσουν σαν το πρόδρομο. Εδώ είμαστε και τους αναμένουμε. Ότε ξαμένει τον λόγο σου, διού και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Το πρώτο κομμάτι για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον αρχηγόν της πίστεως και της Εκκλησίας μας. Το δεύτερο κομμάτι για την γλυκυτάτη μητέρα του Θεού, την αϊπάρθενο και Θεοτόκο Μαρία, την Παναγία μας. Πήρατε μία μικρή γεύση, αγαπητοί Χριστοαδελφοί και αγαπητοί τηλεθεατέ, από την ετήσια κοπή της Βασιλόπιτας του Συλλόγου μας, του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, του Ορθοδόξου Αρμποστολικού και Φιλανθρωπικού Συλλόγου Νέων Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που έγινε την περασμένη Κυριακή 25 Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο Όσκαρ. Όπως είδατε, μας τίμησαν πάρα πολύ προσκεκλημένοι, επίσημοι, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Το πρόγραμμά μας ήταν πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ ωραίο και πολύ εκλεκτό. Μας τίμησε η Ορθόδοξη Ορχήστρα, είχαμε την Ορθόδοξη Παρουσία, μια πολύ ωραία εκλεκτή ορχήστρα με χριστιανικά τραγούδια και ύμνους. Είχαμε το χορευτικό συγκρότημα με τους σπουδαστές της ανωτέρας σχολής θεάτρου της κυρίας Μέρη Βογιαζή Τράγκα. Είχαμε την κυρία Μέρη Τράγκα και την κυρία Βέτα Προέδρου που απήγγειλαν ποίηματα για την αγάπη, για την μάνα, για το Θεό κλπ. Είχαμε την εκλεκτή τραγουδίστρια και αξέχαστη τραγουδίστρια την κυρία Μαριάννα Χατζοπούλου. Είχαμε τους αδελφούς, τους εκλεκτούς αδελφούς Κατσάμπα, οι οποίοι κράτησαν και αυτή συντροφιά στο πρόγραμμα της Βασιλόπιτάς μας, της εκδηλώσεώς μας. Φυσικά είχαμε την πολύ μεγάλη και ιδιαίτερη χαρά και ευλογία να έχουμε κοντά μας τον πρωτοψάλτη, τον άρχοντα πρωτοψάλτη, την καλικέλαδο αυτή φωνή του κυρίου Θεοδόρου Βασιλικού, ο οποίος μας απήγγειλε με πολύ αγάπη και με πολύ σεβασμό 3-4 βυζαντινούς θαυμάσιους βυζαντινούς ύμνους. Και το πρόγραμμά μας έκλεισε με την δεξίωση, όπως είδατε, με φαγητό, με αναψυκτικά, με πλούσια δώρα, με κληρώσεις κλπ. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά όλους εκείνους οι οποίοι, επαναλαμβάνω, συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της μεγάλης αυτής επιτυχίας της εκδηλώσεώς μας, μικρούς και μεγάλους, νέους
και γέρους, μικρά παιδιά και μεγάλους ανθρώπους. Να ευχαριστήσουμε όλους εκείνους τους επισήμους που μας τίμησαν, τους εκπροσώπους των κομμάτων οι οποίοι ήρθαν από την Πολιτική Άνοιξη, από το Δίκη, από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΕΕΛΕΚ. Εάν ξεχάσω κάποιον, ζητάω συγγνώμη αυτή τη στιγμή, δεν τα έχω πρόχειρα τα ονόματα. Θα επανέλθω με την ερχόμενη Τρίτη, επαναλαμβάνω, θα επανέλθω με την ερχόμενη Τρίτη με περισσότερα αποσπάσματα και περισσότερο αφιέρωμα στην εκδήλωση αυτή του συλλόγου μας που πραγματοποιήθηκε την παρελθούσα Κυριακή. Για άλλη μια φορά, ένα μεγάλο και θερμό ευχαριστώ για όλους σας που μας βοηθήσατε, μας συμπαρασταθήκατε για την επιτυχία αυτής της εκδηλώσεως και πάνω απ' όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ και για τον κύριο Γρηγόρη Μιχαλόπουλο, ο οποίος είχε και την ονομαστική του εορτή εκείνη την ημέρα και παρόλα αυτά ήρθε και μας τίμησε. Το ευχόμεθα χρόνια πολλά και ευλογημένα και ο Πανάγαθος Θεός και Άγιος Γρηγόριος να τον δυναμώνει, να τον φωτίζει, να τον ενισχύει στο δύσκολο αυτό έργο το οποίο έχει αναλάβει, να το φέρει εις πέρας και πάντοτε πολλές και μεγάλες ευλογίες. Θα κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 7.30 περίπου για να συνεχίσουμε με το θέμα μας, το οποίο είναι πολύ σοβαρό, και θα έρθουμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Μπορεί να εφήβρε το ράδιο, αλλά ο Μάστρο Μάρκος ανακάλυψε το ξυστό ράδιο, που μοιράζει μέχρι 20 εκατομμύρια μετρητά και επιπλέον 10.000 ραδιόφωνα και 100 ηχοσύνολα στη στιγμή, χωρίς κλήρωση. Διπλό ξυστό ράδιο εκπέμπει κέρδη και χιλιάδες δώρα στη στιγμή. Ανακοίνωσης. Επιπλοδιάλυση λόγω εξώσεως. Έπιπλα που δεν θα τα ξαναβρείτε. Τιμές κάτω του κόστους. Σαλόνια Μοντέρνα 95.000. Σύνθετα τριών τεμαχίων 85. Τραπεζαρίες 6 καρέκλες οξιά 85. Σύνθετα κλασικά τριών τεμαχίων 165. Κρεβατοκάμαρες Λάκα 110. Και χιλιάδες επιπλοεκπλήξεις. Ανοιχτά όλη την ημέρα και Κυριακές πρωί. Σας περιμένουμε στο Παγκράτη Φορμίωνος 4. Τηλέφωνο 72 52 240. Τουλάχιστον 600 εκατομμύρια! 600 εκατομμύρια στο jackpot του Τζόκερ! Μην τα παίξετε! Παίξτε! Τζόκερ! Κέρδη πέρα από κάθε φαντασία! Όταν είσαι η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία ζωής στην Ελλάδα, όταν 1 εκατομμύριο άνθρωποι σου εμπιστεύονται κάθε χρόνο πάνω από 60 δισεκατομμύρια δραχμές, όταν προσφέρεις εργασία σε περισσότερες από 7.000 οικογένειες, όταν είσαι μια υπόσχεση ζωής και εξασφάλισης, τότε η δύναμη γράφεται με τους δικούς σου κανόνες. Γιατί οι πρώτοι δεν ακολουθούν κανόνες, τους φτιάχνουν. Inter American. Μεγάλοι και σίγουροι. Όπως γνωρίζετε, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τηλετόρα έχει αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 200 εκατομμύρια δραχμές. Ήδη τέθηκαν σε κυκλοφορία οι προσωρινοί τίτλοι. Κάθε συμμετοχή σας στο μετοχικό κεφάλαιο δυναμώνει τη δική σας φωνή. Εσείς, οι φίλοι της Τηλετόρα, ελάτε να σταθείτε δίπλα μας. Ελάτε να κάνουμε την Τηλετόρα τηλεόραση όλων των Ελλήνων. Ένα σταθμό με λαϊκή συμμετοχή. Για να γίνει η φωνή της αλήθειας και της ορθοδοξίας ισχυρότερη. Μισή τιμή. Τιμή κάτι παραπάνω. 51%. 51%. 51% μόνο στο λιτό. Είναι αλήθεια, μέλουσες μαμάδες. Τώρα στο λιτό, 51% έκπτωση στα ενδύματα εγκυμοσύνης, στα βρεφικά και στα παιδικά ρούχα και 25% σε όλα τα προϊόντα Κίκο. Και όλα αυτά σε 6 ή 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις. Λιτό, γέφυρα Κολοκυνθούς, λιτό, Θησαίος 83, Καλυθέα.
Από την Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, η απογευματινή και η απογευματινή της Κυριακής προσφέρουν στους αναγνώστες τους ένα συλλεκτικό λεύκομα με την ιστορία του Ολυμπιακού και μαζί εντελώς δωρεάν μια βιντεοκασέτα με τις μεγαλύτερες στιγμές του θρύλου. Η πορεία του Μεγάλου Συλλόγου από το 1925 ως σήμερα μέσα από μοναδικά και άγνωστα ντοκουμέντα. Οι πρώτες επιτυχίες, τα μεγάλα αστέρια, οι ιστορικές στιγμές. Μια μοναδική πολυτελής και πολύτιμη έκδοση που φωτίζει όχι μόνο την ιστορία του Ολυμπιακού αλλά και την πορεία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μια προσφορά απαραίτητη σε κάθε φύλαπλο, τώρα δική σας, από την απογευματινή και την απογευματινή της Κυριακής. Πάμε τηλεόραση. Go TV. Έλλη Αγγελιδάκη. Αποκαλύπτεται. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για αυτήν. Go TV. Τρανς ο καινούριος έρωτας του εισαγγελέα. Γιώργος Σακελαρόπουλος. Ποιο είναι το μυστικό του, γιατί επιλέγει γυναίκες τρανσεξουαλ. Go TV. Κι όμως η Άντζελα δεν είναι ο μοναδικός έρωτας του Στυράκη. Να γιατί ο Παπαδάκος έδειρε τον νεαρό τραγουδιστή. Go TV. Στράτος Τζόρτζογλου. Στρέφεται εναντίον της βιομηχανίας της τηλεόρασης. Go TV για έγκυρα κουτσοβολιά. Go TV. Μην το χάσεις. Και πάλι μαζί, αγαπητέ Χριστό, αγαπητοί αδελφοί και αγαπητοί τηλεθεατές, στην εκπομπή μας με τίτλο «Η Φωνή του Πατρο Κοσμά» που βρίσκεται κοντά σας κάθε Τρίτη, 6 και 4 περίπου έως 7, άλλοτε και άλλοτε 8 η ώρα. Στο προηγούμενο μέρος, το πρώτο μέρος, παρακολουθήσατε μερικά αποσπάσματα από την ετήσια κοπή της Βασιλόπιτας του Συλλόγου μας, του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Όπως παρακολουθήσατε, η εκδήλωσή μας ήταν πάρα πολύ ωραία, πολύ επιτυχημένη. Εκατοντάδες κόσμος προσήλθε στο ξενοδοχείο, πάνω από 600-700 άτομα. Το πρόγραμμα πλούσιο, το φαγητό, ο κόσμος καλός. Πολύ επίσημοι, πολύ εκλεκτοί και αγαπητοί φίλοι, μέλη, φίλοι και συνεργάτες του Συλλόγου. Να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω επίσης που τους ελισμώνει στο πρώτο μέρος, τον πρόεδρο της Χριστιανικής Δημοκρατίας, τον κύριο Μανώλη Μιλιαράκη, ο οποίος μας τίμησε και αυτός με την παρουσία του, τους εκλεκτούς συνεργάτες της τηλετόρα, τον καθηγητή και επιστήμονα, τον κύριο Απόστολο Φράγκο, ο οποίος ήταν ιδιαίτερη χαρά για όλους εμάς και ιδιαίτερα για μένα που παρευρίσκεται σχεδόν καθ' όλη την διάρκεια των 4 ωρών που κράτησε περίπου η εκδήλωσή μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και εκ της θέσης αυτής. Επίσης τον κύριο Γιώργο Τζαβέλα, την κυρία Γιώτα Αντωνοπούλου και άλλους εκλεκτούς συνεργάτες της τηλετόρα. Επίσης τους σεβαστούς πατέρες, οι οποίοι με τίμησαν και αυτοί με την παρουσία τους, που τους είδατε άλλωστε και στο βίντεο, που είναι ο πατήρ Νεκτάριος Μουλατιώτης, ο πατήρ Δημήτριος ο Αλικάκος και ο πατήρ Μιλτιάδης, ο πατήρ Αυγουστίνος, ο πατήρ Λεόντιος και άλλοι πατέρες. Επίσης να ευχαριστήσω θερμά για την προσφορά το διευθυντή του Ράδιο Κορασίδη, το Ράδιο Κορασίδη, για την μεγάλη προσφορά την οποία έκανε στην εκδήλωσή μας, μία τηλεόραση, δώρο, προσφορά για να γίνει κλήρωση. Τον ευχαριστούμε εκ της θέωσης αυτής για τη μεγάλη αυτή προσφορά, για το μεγάλο αυτό δώρο προς τον σύλλογό μας, τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Τα τηλέφωνα, αγαπητοί Χριστό αδελφοί, για να επικοινωνήσετε μαζί μας μετά το πέρας εκπομπής του τηλεοπτικού σταθμού της τηλετόρα είναι 92 70 902 έως και 905, επαναλαμβάνω, 92 70 902 έως και 905. Να κάνω και μία ανακοίνωση τώρα πριν ξεκινήσουμε το θέμα μας. Ο σύλλογός μας έχει προγραμματίσει 2 προσκυνηματικές εκδρομές εντός του μηνός Φεβρουαρίου. Η πρώτη θα είναι την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, στην Ιερά Μονή του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ και του Αγίου Αυγουστίνου, στο Τρίκορ Φοδωρίδος, στο Μοναστήρι του Πατρός Νεκταρίου Μουλατιώτου, με το μεγάλο αυτό επίτευγμα του Πατρός Νεκταρίου, το καμπαναριό της Ιεράς Μονής, που είναι 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες, ακριβές αντίγραφο θα λέγαμε της Αγίας Σοφιάς. 8 Φεβρουαρίου λοιπόν, Κυριακή, θα πραγματοποιήσει αυτήν την εκδρομή ο σύλλογός μας. Επίσης, 13 Φεβρουαρίου έως και 15, Παρασκευή απόγευμα έως και Κυριακή βράδυ, διήμερη εκδρομή, 2,5 μέρες περίπου, ο σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει την προσκυνηματική εκδρομή στα Μετέωρα.
μετέωρα εις τους θησαυρούς του Αγίου Όρους που βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη, εις την Βεργίνα, εις τον Όλυμπο, στον Άγιο Διονύσο εν Ολύμπο και σε άλλα πολλά μοναστήρια και προσκυνήματα. Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου έως και 15, μία διήμερη, 2,5 μέρες περίπου, προσκυνηματική εκδρομή στα Μετέωρα, στους θησαυρούς του Αγίου Όρους στη Θεσσαλονίκη, στη Βεργίνα, στον Τάφο του Φιλίππου, στον Άγιο Διονύσο εν Ολύμπο και σε άλλα πολλά προσκυνήματα. Όσοι από εσάς, τους αγαπητούς τηλεθεατές και αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς, θέλετε να συμμετέχετε σε αυτές τις προσκυνηματικές εκδρομές του Συλλόγου μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα τηλέφωνα που βλέπετε από καιρό εις καιρό στην οθόνη σας, του Συλλόγου μας που είναι 82 39 300 και 82 34 332. Άλλη μία ανακοίνωση. Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, θα γίνει η μεγάλη αυτή πανελλαδική συγκέντρωση την οποία είχαμε προαναγγείλει από τα τέλη καλοκαιριού και λόγω της μέρημνας της Ιεράς Συνόδου, η οποία είπε ότι θα ασχοληθεί επιτέλους με το θέμα της συνθήκης Έγγεν, είχαμε αναβάλει επαόριστο μέχρι να έρθει σε εισαγωγικά η διάθεση στην Ιερά Σύνοδο να αποφασίσει και να βγάλει κάποια απόφαση και να ενημερώσει το ποίμνιό της. Μετά από 5-6 μήνες επιτέλους βγήκε μια απόφαση που θα δούμε στη συνέχεια, που το έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, που ουσιαστικά μας παρέπεμπε σε καλένδες και επαόριστον λόγω, λέει, μίας πληροφορίας η οποία ήλθε εις τα ότα της Ιεράς Συνόδου και έλεγε ότι η Ελλάδα μας θα εξαιρεθεί λόγω εθνικών και θρησκευτικών ιδιαιτεροτήτων από την σύμβαση Σέγγεν, και έτσι λοιπόν παρέπεψε το θέμα επαόριστον μέχρι να αποσαφηνίσει αυτή την πληροφορία. Έτσι λοιπόν, επειδή όποιος βαριέται να ζυμώσει, λέγει η λαϊκή μας παροιμία, 10 μέρες κοσκινίζει, το 10 μέρες μπορείτε να το βάλετε και 10 μήνες και 10 χρόνια και 10 αιώνες, ανάλογα πως ταιριάζει στον καθένα μας. Ο καθένας μπορεί να τοποθετήσει το 10 όπως θέλει, 10 λεπτά, 10 μέρες, 10 μήνες, 10 χρόνια, 10 αιώνες. Έτσι λοιπόν η συντονιστική μας επιτροπή κατά της συνθήκης Σέγγεν απεφάσισε μετά από αυτή την ανύπαρκτη απόφαση της Ιεράς μας Συνόδου, αποφάσισε να πραγματοποιήσει πανελλαδική συγκέντρωση πάλι για την συνθήκη Σέγγεν, πάλι για τα νέα ηλεκτρονικά ταυτότητας και για όλες αυτές τις παρεμφερείς ηλεκτρονικές κάρτες, όπως είναι οι κάρτες υγείας, όπως είναι οι φοροταυτότητες, όπως είναι τα διαβατήρια και άλλες παρόμοιες ηλεκτρονικές κάρτες που έχουν τον ECAM, δηλαδή τον ενιαίο κωδικό αριθμό μητρώου, καθώς και το barcode, το γραμμικό κώδικα, έτσι, μιλάμε για αυτού του είδους τις ταυτότητες, τις κάρτες, καθώς επίσης και η συγκέντρωση αυτή θα είναι και κατά του δυσονύμου και επαράτου αριθμού του Αντιχρίστου, του ΧΙΞΣΙΓΜΑΤΑΦ, 666. Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως λοιπόν, 22 Μαρτίου, να δώσουμε όλοι μαζί το αγωνιστικό παρόν για να διαδηλώσουμε για άλλη μία φορά πιο δυναμικά και πιο στεναρά χιλιάδες λαού πλέον, κλήρου και λαού, όλοι μαζί, αγαπημένοι και ενωμένοι, κάτω από τη σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και όλων των Αγίων μας, για να δούνε όλοι αυτοί οι κύριοι και οι πολιτικοί αλλά και η εκκλησιαστική μας ταγή, οι οποίοι λόγω πολλών συμφερόντων, λόγω πολλών σκοπιμοτήτων, λόγω φιλοδοξιών, λόγω της κούρσας, της διαδοχής που παίζεται, διότι από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, ο μακαριώτης Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο κύριος Σεραφείμ, δεν πάει καθόλου καλά η υγεία του τώρα τελευταία και ίσως είναι ευρίσκεται εις τας τελευταίας του ημέρας. Και έτσι, όπως καταλαβαίνετε, τα παιχνίδια της διαδοχής σκληραίνουν και γίνονται πιο σκληρά, πιο αδυσόπιτα, πιο ύπουλα και πιο επικίνδυνα για τους επίδοξους
δελφίνους σε εισαγωγικά. Και μήπως, λέω ένα μήπως, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και αγαπητοί τηλεθεατέ, μήπως ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πρεβέζης, ο κύριος Μελέτιος, ο οποίος με αυτό το πολύκροτο σε εισαγωγικά βιβλίο του, το χάραγμα του Αντιχρίστου κατά την Ορθόδοξη Παράδοση, κατά την Ορθόδοξη Παράδοση, έχουμε χορτάσει από τίτλους Σεβασμιότατε και από κενές λέξεις, από μεγάλους και βροντερούς τίτλους και από λέξεις άνευ ουσίας και σημασίας, κενές λέξεις, ο λαός, ο πιστός λαός έχει χορτάσει πλέον. Το χάραγμα, λέει, του Αντιχρίστου κατά την Ορθόδοξη Παράδοση και κάθε άλλο παρά Ορθόδοξη Παράδοση αποπνέει το άρωμα του, σε εισαγωγικά η λέξη άρωμα, του πλανεμένου και αιρετικού, αν θέλετε, αυτού βιβλίου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρεβέζης, για το οποίο παρακαλώ ουδής λόγος από τους σεβαστούς μας ιεράρχες, ουδής λόγος κανείς μα κανείς ιεράρχης δεν εξέφρασε την αντίθεσή του για αυτό το φοβερό, για αυτό το τρομερό, για αυτό το πλανεμένο, για αυτό το αιρετικό βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου. Κανείς αρχιερέας, κανείς μα κανείς, κανείς. Συμφωνούν, συμφωνείτε σεβαστοί πατέρες, συμφωνείτε σεβαστοί ιεράρχες με τις θέσεις, με τις αιρετικές και πλανεμένες αυτές θέσεις του Σεβασμιωτάτου. Συμφωνείτε? Εάν όχι, γιατί δεν το λέτε στον ελληνικό λαό? Γιατί δεν το λέτε στον ορθόδοξο ελληνικό λαό? Γιατί δεν το λέτε στο πίμνιό σας που περιμένει αγωνίως τους ποιμένες του, τους ταγούς του, να τον ενημερώσουν, να τον διαφωτίσουν και να τον οδηγήσουν? Γιατί. Ένα γιατί το οποίο επαναλαμβάνεται και θα επαναλαμβάνεται δεν ξέρω κι εγώ μέχρι πότε. Επιτέλους, γιατί ενδιαφέρεστε, σεβαστοί ιεράρχες? Υπάρχει τίποτα που σας καίει και σας ενδιαφέρει? Υπάρχει? Να το μάθουμε κι εμείς, να δούμε τι είναι αυτά τα σοβαρά θέματα επιτέλους για τα οποία καίγεστε και κόπτεστε και ενδιαφέρεστε. Μπορείτε να μας τα πείτε, να τα μάθουμε κι εμείς? Μπορείτε? Μήπως ποιος από εσάς θα γίνει αρχιεπίσκοπος? Μήπως από εσάς ποιος θα πάρει περισσότερα χρήματα από τη Μητρόπολη του? Ώρα Μητρόπολη Λαρίσης? Μήπως το οικονομικό για το οποίο όταν έγινε το θέμα εκείνο όλοι μαζί μαύρησε η Αθήνα από το Ράσο, από το τιμημένο αυτό κατά τα άλλα Ράσο, το οποίο δυστυχώς ορισμένοι εξημών και εξημών δεν τιμούμε και δεν τιμούν. Μαύρησε η Αθήνα, εκεί η Αθήνα μας μαύρησε από το Ράσο, όταν ήταν το θέμα το οικονομικό που έτσουζε τη τσέπη ορισμένων δεσποτάδων και κληρικών. Εκεί η Αθήνα κατέβηκαν όλοι κάτω, εκεί επιτρεπότανε να κατέβουν στα πεζοδρόμια, επιτρεπόταν να κάνουν διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις. Τώρα που είναι θέματα πίστεως, τώρα που είναι θέματα εθνικής σημασίας, τώρα που είναι θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της θεόσδοτης αυτής ελευθερίας της οποίας μας χάρισε ο Κύριός μας και είναι ένα από τα αναφέρετα δώρα του Κυρίου μας, ουδής λόγος. Σιωπή νυχθείως. Οι πάντες σιωπούν. Σιωπούν. Ό,τι έκανε μέχρι τώρα η Σύνοδος μας, το έκανε λόγω το ότι πιεζότανε από το λαό και από τις ταπεινότητές μας. Με τις συγκεντρώσεις, με τα έγγραφα της Συντονιστικής Επιτροπής κλπ. Κλπ. Έτσι, μετά από πιέσεις, δέχτηκε και καταδέχθηκε η Ιερά μας Σύνοδο να ορίσει πενταμελή επιτροπή για να εξετάσει το θέμα της συνθήκης του Σέγγεν. Και αφού όρισε μετά από 4 μήνες που φωνάζαμε και διαμαρτυρόμασταν για τη συνθήκη Σέγγεν και για το 666, πέρασαν άλλοι 5 μήνες, σεβαστοί τηλεθεατέ και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, για να αποφανθεί
η Επιτροπή μας, που ορισμένη εξ αυτών της Σεβαστής Επιτροπής ήταν όντως τίμη και ειλικρινής και κατά της συνθήκης έγινε. Αλλά οι πιέσεις, βλέπετε, και οι ζυμώσεις και τα παρασκήνια δίνουν και παίρνουν. Δίνουν και παίρνουν τα παρασκήνια. Δίνουν και παίρνουν. Μάλιστα. Όπως και τώρα δίνουν και παίρνουν τα παρασκήνια. Πάλι για το ίδιο θέμα. Που ενώ είχαμε πληροφορίες έγκυρες, ότι το πόρισμα της Συντονιστικής Επιτροπής, έστω και μετά από 5 μήνες, που βγήκε πλέον, μάλλον επιδόθηκε πλέον, κατετέθη εις την Ιερά Σύνοδο, μετά από 5 μήνες έχουμε τώρα πληροφορίες ότι το πόρισμα αυτό, ενώ ήταν θετικό, αρχίζει και τροποποιείται, αρχίζει και αλλάζει, σαν το χαμελέοντα, ο οποίος τη μία παίρνει το κόκκινο χρώμα, την άλλη παίρνει το πράσινο, την άλλη παίρνει το κίτρινο, την άλλη παίρνει το μαύρο και την άλλη παίρνει οποιοδήποτε χρώμα είναι κατάλληλο και του αρέσει. Χαμελέοντες, σεβασμιότατοι. Χαμελέοντες, σεβαστοί πατέρες. Τι κρύβεται? Ο λαός περιμένει, περιμένει την απόφασή σας. Περιμένει να βγείτε μπροστά, να τραβήξετε μπροστά, να τον ενημερώσετε, να τον οδηγήσετε και να τον βοηθήσετε και να τον βγάλετε μέσα από αυτή την σύγχυση που τον έχετε εσείς οδηγήσει. Εσείς ήδη οδηγήσει με την αδιαφορία σας, με την αμέλειά σας, με τα συμφέροντά σας, με τις φιλοδοξίες σας και με όλα εκείνα τα οποία γνωρίζετε πολύ καλά. Μέχρι πότε δηλαδή? Μέχρι πότε? Μέχρι πότε? Ελπίζω να μην είναι αληθές. Το ελπίζω. Το ελπίζω. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Πατρών. Ελπίζω να μην αλλάξετε κι εσείς γνώμη. Να μην τροποποιήσετε το πόρισμα που εσείς ο ίδιος συντάξατε. Και εσείς ο ίδιος κατεθέσατε εις την Ιερά Σύνοδο. Το ελπίζω και το εύχομαι. Γιατί σας αγαπούμε. Γιατί σας εκτιμούμε. Γιατί σας σεβόμεθα και γιατί πιστεύουμε, πιστεύαμε, τώρα αρχίζουμε και αφιβάλλουμε, ότι ήσασταν κατά του 666, κατά της συνθήκης Σέγγεν. Τι κρύβεται πίσω από αυτή που είπα το ένα ίσως πιθανή αλλαγή και τροποποίηση? Κρύβονται συμφέροντα, κρύβονται πιέσεις, κρύβονται χίλια δυο άλλα πράγματα. Η μασονία. Τι κρύβεται, σεβασμιότατοι, τι κρύβονται πίσω από όλα αυτά? Έχουμε τον σεβασμιότο Μητροπολίτη Ζακύνθου, κύριο Χρυσόστομο. Κάναμε μια εκπομπή την προηγούμενη Τρίτη και αναφερθήκαμε, όπως και άλλες εκπομπές σε άλλα κανάλια, στο Sky, στις ειδήσεις που δύο φορές είχα την τιμή να με καλέσουνε για το ίδιο θέμα. Αύριο Τετάρτη στην Κοινωνία Αγγέλων, πάλι για το ίδιο θέμα του Ζακύνθου, έξω από τα δόντια, και εκεί τα λέμε. Τι κάνετε, σεβασμιότατοι και Ιερά Σύνοδος, για μια τέτοια τρομερή δήλωση ενός Ορθοδόξου Ιεράρχου, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ζακύνθου, για τέτοιες φοβερές δηλώσεις, αιρετικές δηλώσεις που αφορά το θέμα των προγαμιαίων σχέσεων? Η Εκκλησία μας, το Ευαγγέλιο μας λέγει καθαρότητα, αγνία, παρθενία. Ο Κύριος μας λέγει πας ώστις ειδή γυναίκα και εν το οφθαλμό αυτού και επιθυμήσει αυτήν. Ήδη εμίχευσε αυτή εν την καρδία αυτού. Πριν ακόμα πράξει κανείς, τελέσει την πράξη, ήδη με τον οφθαλμό, με το νου του αμαρτάνει και ήδη είναι σαν να έχει τελέσει την πράξη. Οι πατέρες όλοι μιλάνε για παρθενία και για αγνότητα και για εγκράτεια. Την Παναγία μας τη λέμε χαίρε τείχος της παρθενίας, και ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ζακύνθου, ορθόδοξος σε εισαγωγικά μετά από τις δηλώσεις του αυτές, Χρυσόστομος, κύριος Χρυσόστομος, μας λέγει δεν πειράζουν οι σαρκικές σχέσεις, δεν πειράζουν οι προγαμιές σχέσεις, δεν πειράζει η πορνεία. Αυτό μας λέγει. Και η Σύνοδος σιωπά. Και η Σύνοδος ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Η Σύνοδος ξέρει μόνο να βγάζει αποφάσεις
εν είδη τηλεγραφημάτων και να τις αποστέλει στον πατέρα Νεκτάριο Μουλατιώτη, στον Μητροπολίτη του Σεβαστού Πατρός Νεκταρίου, τον Σεβασμιώτο Μητροπολίτη Φωκίδος, κύριο Αθηναγόρα, και τον Σεβασμιώτο Μητροπολίτη Αττικής, κύριο Παντελεήμονα, για τον πατέρα Μανώλη Καλύβα, εν είδη τηλεγραφημάτων, απαγορεύομαι, αποφασίζομαι και διατάσσομαι και απαγορεύομαι να ομιλούν εις τα τηλεοράσεις και στα μέσα μαζικής ενημερώσεως ο πατήρ Νεκτάριος Μουλατιώτης, ο πατήρ Εμμανουήλ Καλύβας και όσοι άλλοι ομιλούν. Εκεί μόνο η Σύνοδος, παρούσα πάντοτε, εκεί δεν χάνει ποτέ. Εκεί δεν χάνει ποτέ να δώσει το παρόν. Δεν φίδεται χρόνο εκεί. Εκεί αμέσως, τάχιστα, με μια νυχτή, αμέσως βγάζουν τις αποφάσεις. Στα άλλα τα θέματα, εδώ που είναι θέμα πλέον αιρέσεως, καταργούμε πλέον ένα βασικό δόγμα της πίστεώς μας, εκκλησίας μας, που είναι η παρθενία και η αγνότητα. Ιεροί κανόνες, ο 25ος και ο 61ος των Αγίων Αποστόλων, ο δεύτερος της 6ης Οικουμενικής Συνόδου και τόσοι άλλοι του Μεγάλου Βασιλείου, ιεροί κανόνες, λένε αγνότητα και παρθενία και μάλιστα λένε ότι όποιος δεν είναι καθαρός και αγνός δεν μπορεί να γίνει ιερεύς ή αρχιερεύς, όποιος δεν συλληφθεί να πορνεύει αρχιερεύς ή ιερεύς καθερείται, και ο σεβασμιότατος Ορθόδοξος Ιεράρχης να λέει ότι δεν πειράζει, επιτρέπονται οι προγαμιές σχέσεις, η πορνεία. Και πώς θα γίνουν αυτοί αύριο μεθαύριο, σεβαστέ μου Ιεράρχα, πώς θα γίνουν αυτοί οι νέοι αύριο ιερείς και αρχιερείς, όταν έχουν πορνεύσει τη στιγμή που οι Άγιοι Θείοι και Ιεροί Κανόνες το απαγορεύουν ρητός και κατηγορηματικός? Πώς? Για πείτε μας, για εξηγήστε τα μας, να το μάθουμε κι εμείς, εσείς που ξέρετε πάρα πολλά και έχετε τέτοιο ευρύ πνεύμα και εξυγχρονιστικό νου και προσπαθείτε να συμβιβάσετε τα ασυμβίβαστα. Για εξηγήστε μας το σεβασμιότητα, να το μάθουμε κι εμείς οι απλοί και ταπεινοί και οι άγνοια διατελούντες, εν αγνία διατελούντες, για εξηγήστε τα μας, να το μάθουμε κι εμείς. Απούσα λοιπόν η Σύνοδος από όλα αυτά τα σοβαρά και από το Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Νικοπόλεως, που ακόμα τον περιμένουμε να έρθει εδώ να συζητήσουμε και με τον κύριο Μιχαλόπουλο, ακόμα να μας κάνει τις μηνύσεις που προανήγγειλε ότι τον αδικήσαμε και τον συκοφαντήσαμε κλπ. Ακόμα περιμένουμε, και ακόμα πότε θα περιμένουμε? Εμείς περιμένουμε και είμαστε εδώ, δεν φεύγουμε και τα λέμε με κάθε γνώμη, δύναμη της γνώμης μας, το λεγόμενο μας, με κάθε ευθύνη και υπευθυνότητα. Περιμένουμε, εδώ είμαστε. Περιμένουμε και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ζακύνθου και όλους τους αρχιερείς να δούμε επιτέλους τι θα γίνει. Να δούμε επιτέλους τι θα γίνει. Επειδή όμως ο χρόνος περνάει, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, όσον αφορά για το αν επιτρέπεται εμείς να μιλούμε ή όχι, ας κάνουν μία αναδρομή, ας ρίξουν μια ματιά όλοι αυτοί οι σεβαστοί πατέρες και αρχιερείς στην εκκλησιαστική μας ιστορία, ας πάνε λίγο στον Άγιο Θεόδωρο το Στουδίτη, μοναχό όν, ας πάνε λίγο στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, μοναχό όν, ας πάνε λίγο στον Άγιο Σάββα τον Υγειασμένο, μοναχός όν, και ο Άγιος Σάββας, ας πάνε στη χωρία όλων αυτών των μοναχών και μοναζουσών που αγωνίστηκαν κατά των αιρέσεων, κατά των πλανών, κατά των σχισμάτων, να δούνε τότε τι έκαναν όλοι αυτοί οι μοναχοί και που είναι σήμερα Άγιοι και τους τιμούμε, και τότε τι πρέπει να κάνουμε εμείς που ακολουθούμε τη σύγχυνση, όπως θέλουμε να λέμε, των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων μας, που ο Κύριός μας και ο Απόστολος Παύλος μου είπε: «Μιμητέ μου, γίνεστε αυτά τα οποία έκανε ο Κύριος, αυτά που κάνω εγώ», λέγει ο Απόστολος Παύλος, «να τα κάνετε κι εσείς». Αυτό είναι. Προσπαθούμε κι εμείς, εν το μέτρο των δυνατοτήτων μας, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε την ορθόδοξη πίστη μας. Τι λένε οι Άγιοι Πατέρες? «Το την αλήθεια σιγάν, κίνδυνος όντως μέγας και κόλασης αιώνιος και βόθρος απολίας. Ου δίκαιον, ου θεμητών, ου πρέπον ευσεβέσιν, όλο σιγάν εν θα Θεού τους νόμους αθετούσιν». Και άλλα πολλά πολλά που δεν έχω το χρόνο, γιατί πρέπει να κλείσω μέσα σε ένα λεπτό. Όσον αφορά για το αν πρέπει να υπακούμε πάντοτε σε τέτοιου είδους αιρετικούς ή πλανεμένους ή σχισματικούς ιεράρχες και αρχιεπισκόπους και πατριάρχες και οτιδήποτε είναι αυτό,
Υπάρχουν πολλά κείμενα, υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Θα επανέλθουμε την ερχόμενη Τρίτη. Ένα μόνο σας λέγω. Λέγει ο Άγιος Μελέτιος Ομολογητής: «Μη πείθεστε μονάζουσι, μη δε της πρεσβυτέρης. Αφής ανόμως λέγουσι κακίστος εισηγούνται. Και τι φημή μονάζουσι και τι της πρεσβυτέρης. Μη δε επισκόπης ήκεται τα μήλες τελούντα, πράτην και λέγειν και φρονήν δολίως παρνούντα». Με δύο λόγια, άμα σας λένε νέοι, όχι μοναχοί, όχι παπάδες, αλλά και δεσποτάδες και επίσκοποι, αν σας λένε άλλα πράγματα από αυτά τα οποία λέγει ο Χριστός και το Ευαγγέλιο του να κάνετε, όχι μόνο δεν θα τα κάνετε, όχι μόνο δεν θα τα τηρείτε, όχι μόνο δεν θα τα ακολουθείτε, αλλά ούτε σε αυτούς επακούτε, ούτε αυτούς θα ακολουθείτε, λένε οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες μας. Περισσότερα την ερχόμενη Τρίτη, αγαπητοί τηλεθεατοί και σεβαστοί πατέρες, θα επανέλθουμε ευρυμύτεροι για αυτά τα θέματα τα οποία έχουν ταλανίσει τον ελληνικό μας λαό, τον ορθόδοξο ελληνικό λαό, ο οποίος πλέον έχει χάσει τον μπουσουλά του και λέγει: υπάρχουν παπάδες και δεσποτάδες, ή εν πάση περιπτώσει είναι αυτοί που τους παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημερώσεις. Που εγώ πιστεύω προσωπικά ότι υπάρχουν πολλοί και άξιοι κληρικοί και ορισμένοι αρχιερείς. Κληρικοί υπάρχουν πολλοί, μοναχοί υπάρχουν πολλοί, αλλά αρχιερείς λίγοι. Τους περιμένουμε να τους δούμε. Και μην ξεχνάτε τη συγκέντρωση Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στο πεδίο του Άρεως, 3.30 ώρα το απόγευμα, για τις συνθήκες έγινε το 666 κλπ. Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, πραγματοποιείται προσκυνηματική εκδρομή στον Πατέρα Νεκτάριο Μουλατσιώτη και στις κατακόβες του Γενικού Μοναστηριού, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, στα 400 σήματα και στα 2 καμπάνες. Επίσης, 13 με 15 Φεβρουαρίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη στους Σταυρούς του Αγίου Όρους, στα Μετέωρα, στη Βεργίνα, στον Τάφο του Φιλίππου, στον Άγιο Διονύσιο τον Ολύμπο και σε πολλά άλλα προσκυνήματα. Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε μαζί με τα γραφεία του Συλλόγου μας για περισσότερες πληροφορίες. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που με παρακολουθήσετε μαζί σας την ερχόμενη Τρίτη, 6 και 4 περίπου. Χαίρετε, ο Θεός μαζί μας και περιμένουμε τις απαντήσεις τους.